Ο υποψήφιος πρόεδρος για την Όδο Κορινθίας Αντώνης Πηλιώτης έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής στην Κόρινθο και εξήγησε τους λόγους που κατεβαίνει αλλά και τις προτάσεις του για τη λειτουργία του κόμματος. Τον υποψήφιο πρόεδρο παρουσίασε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Βασίλης Μπαλάφας. Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μένα το γεγονός ότι προλογίζω τον Αντώνη στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Τα τελευταία 3 χρόνια ο ρόλος και οι εν γέννη δραστηριότητες που πρέπει να αναπτύσσει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κορινθίας έχουν αλλάξει σημαντικά, τόσο σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε εσωτερικό οργανωτικό επίπεδο. Η τρέχουσα πολιτική συγκυρία και η δικαιολογημένη επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στα κόμματα απαιτούν νέα πρόσωπα, νέες ιδέες και σαφώς αλλαγμένες νοοτροπίες. Απαιτούν καθημερινή αλληλεπίδραση με την κοινωνία και καθιστούν αναγκαία την ανατροφοδότηση των κομματικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα. Απαιτούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη συνεχή επαφή με τον κοινωνικό ιστό και τους πολίτες. Απαιτούν ανθρώπους ακυδεμόνευτους, διαυγείς και κυρίως έξω και πέρα από οποιαδήποτε σκιά που θα μπορούσε να τους καταστήσει δέσμιους εξωγενών υποχρεώσεων και αγκυλώσεων. Στο εσωτερικό κομματικό επίπεδο, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ έχει πλέον το χρέος να συνεργαστεί και να συμπορευτεί με μία από τις πιο δραστήριες και δυναμικές πολιτικές οργανώσεις νέων της Ελλάδας, την ΟΝΕΔ Κορινθίας. Έχει στη διάθεσή του, στον ευρύτερο ιδεολογικό μας χώρο, την εδρεωμένη δάπνου του Φουγού Κορίνθου, που δίνει καθημερινά τις δικές της μάχες στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και έχει ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να την εμπνεύσουν από τη δική τους διαδρομή μέσα στη φοιτητική παράταξη της δάπνου του Φουγού. Ο νέος πρόεδρος καλείται να επαναφέρει ζωηρό ενδιαφέρον στα μέλη της παράταξης για συμμετοχή, συνδιαμόρφωση και δραστηριοποίηση μέσα στα κομματικά όργανα. Καλείται να επικοινωνήσει τις θέσεις, τις αρχές και τον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας και μαζί με όλα τα στελέχη να τον καταστήσουν εκ νέου πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Οι τοποθετήσεις και οι επιλογές μου σε εσωκομματικό επίπεδο είναι πάντοτε επιλογές αθροίσματος θετικών προσήμων. Επιλογές που αναδεικνύουν τον πιο ικανό ανάμεσα στους ικανούς και όχι τον έναν απέναντι στον άλλον. Αυτή ακριβώς η πρόσθεση θετικών προσήμων, θετικών δηλαδή στοιχείων, με οδηγεί ανεπιφύλακτα στη στήριξη της υποψηφιότητας του Αντώνη Τσουπηλιώτη. Καλό τα μέλη της παράταξης να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες την Κυριακή, γιατί η δική τους συμμετοχή δίνει το μήνυμα ελπίδας για την παράταξη, για την κοινωνία, για την ίδια τη δημοκρατία μας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη στήριξη τον Βασίλη τον Μπαλάφα, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, της Νομαρχιακής ΟΝΕΔ Κορινθίας. Θέλω να πω δύο πράγματα για την υποψηφιότητά μου. Η υποψηφιότητά μου αντικατοπτρίζει τη θέληση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη του Σαμαρά, για ανανέωση σε όλα τα κομματικά όργανα. Η ανανέωση αυτή αφορά πρόσωπα, αφορά πρακτικές, αφορά νοοτροπίες, αφορά επικοινωνία με τον κόσμο και την κοινωνία της Κορίνθου. Και αυτό θα γίνει πράξη μέσα από μια ενδεχόμενη εκλογή δική μου, με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε τα δρόμενα της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας του Νόμου Κορινθίας. Με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία με τους δημότες, με τους πολίτες της κοινωνίας της Κορίνθου, με τις νέες τεχνολογίες, με μία διάχυση προτάσεων, απόψεων της κοινωνίας προς το κόμμα, ένθεν και κήθεν, και μετέπειτα την επεξεργασία τους και την αποστολή τους προς την κεντρική διοίκηση του κόμματος, ώστε τα πράγματα αυτά να γίνουν πράξη. Επίσης, η φωνή της ΝΟΔΕ θα είναι η φωνή της κοινωνίας των πολιτών της Κορινθίας και ιδιαίτερα των μελών του κόμματος. Και αυτός είναι ο σκοπός. Προέρχομαι βασικά από τη βάση του κόμματος και ήρθε η ώρα η βάση να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Το σύνθημά μας είναι «Από τη βάση, με τη βάση, για τη βάση». Το έχω ξαναπεί, ήμασταν οι κοπηλάτες της παράταξης και ήρθε η ώρα να αναλάβουμε το τιμόνι της παράταξης στο νομό Κορινθίας.